Τίνετολα Καρνάνια θα επισκεφθεί την 5η 9 Ιουνίου το Μεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης. Η περιοδία του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσει από το Μεσολόγγι στις 10 το πρωί της 5ης και θα ολοκληρωθεί στη Στράτο, όπου ο Γιώργος Κασαπίδης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Στράτου με θέμα το νέο αναπτυξιακό μοντέλο στον αγροτικό τομέα. Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου ΑΧΑΗΕΣ και θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Τίτλος της είναι «Δυτική Ελλάδα, οι εξαγωγές απάντηση στην κρίση». Στην ημερίδα παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της ΟΠΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο οποίος θα μιλήσει για το επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2012-2013 και την υλοποίηση των δράσεων για το έτος 2011. Ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί περισσότερες από 200 επιχειρήσεις από τις περιφερειακές ενότητες ΑΧΑΗΕΣ, Έτωλα Καρνανίας και Ηλίας που παρουσιάζουν εξαγωγική δραστηριότητα. Τη διαρροή τοξικών αποβλήτων από το χυτά της Ξερόλακας με αποτέλεσμα τη μόλυνση του χυμάρου Καραβά και της θαλάσσης περιοχής δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ιστιοπλοϊκού ομίλου καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, πριν από λίγο, αντιπροσωπεία των κατοίκων πέριξ του χυτά ενημέρωσε την αστυνομία για το θέμα. Μιλώντας στο thebest.gr, ο εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, ο κ. Βασιλόπουλος, δήλωσε πως βούλωσε το αποχαιρετικό σύστημα με αποτέλεσμα τοξικά από το χυτά της Πάτρας να διοχετευτούν στους χυμάρους και να μολυνθεί η θάλασσα. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν άμεσα για το συμβάν τόσο τους αρμόδιους του Δήμου όσο και τη ΔΕΙΑΠ, ζητώντας να ληφθούν μέτρα. Παράλληλα, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας πήγαν στο σημείο της διαρροής και πήραν δείγμα από το νερό ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα σήμερα, οι κάτοικοι της περιοχής επισκέφτηκαν το πρώτο αστυνομικό τμήμα στην Ανθούπολη και ενημέρωσαν για το περιστατικό των διοικητή. Οι κάτοικοι ζητούν το άμεσο κλείσιμο του χυτά, καθώς όπως τονίζουν, έχει καταστεί επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν χθες τρία άτομα στην Πάτρα. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ένας άντρας και μια γυναίκα ηλικίας 31 και 27 ετών αντίστοιχα, καθώς είχαν στην κατοχή τους 24 χάπια στεντών και άλλα 10 άγνωστα δισκεία. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν από τη δίωξη ναρκωτικών της ασφάλειας πατρών στην οδό Σωτοβριάδ. Επίσης, χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, συνελήφθη από την ομάδα Δία στην οδό Αθηνών ένας Έλληνας 29 ετών, καθώς είχε στην κατοχή του ένα γραμμάριο ηρωίνη σε δύο χάρτινες συσκευασίες. Κρυμμένοι μέσα σε φορτικό ψυγείο εντοπίστηκαν 12 Αφγανοί στα Λεχενά. Οι αλλοδαποί στάθηκαν διπλά τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς από τη μία το φορτικό μετέφερε καρπούζια, συνεπώς η θερμοκρασία του ψυγείου δεν έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, και από την άλλη εντοπίστηκαν πριν το φορτικό φτάσει στο τελικό προορισμό του, που δεν ήταν η Ιταλία όπως πίστευαν, αλλά η Ουγγαρία. Ο Πολωνός οδηγός του φορτηγού παρέλαβε καρπούζια από τα φιλετρά και ξεκίνησε το ταξίδι του. Τα ξημερώματα της Κυριακής σταμάτησε σε πάρκινγκ Βενζινάδικο και από τις Εθνικές Οδού Πατρών Πύργου στο ύψος των Λεχενών για να ξεκουραστεί. Όταν το πρωί ετοιμάστηκε να συνεχίσει το ταξίδι του, άκουσε κάποιους περίεργους θορύβους στο ψυγείο. Το άνοιξε και αντίκρισε έκπληκτο στους Αφγανούς να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τα καρπούζια. Ειδοποίησε την αστυνομία και άνδρες του τμήματος Λεχενών συνέλαβαν τους Αφγανούς, οι 7 εκ των οποίων πρόκειται να απελαθούν, ενώ οι άλλοι 5 διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το τρίμηνο θελοντικού καθαρισμού ακτών και πόλης που διοργανώθηκε από το Δήμο της Σειράς Πόλης Μεσολογγίου, το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Συμμετείχαν δεκάδες εθελοντές καθώς και μικροί μαθητές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Παρασκευή του καθαρισμού της Βόρειας Ανατολικής Κλίσοβας από ογκώδη αντικείμενα με τη βοήθεια των μηχανημάτων του Δήμου. Συνεχίστηκε και το Σάββατο με το καθαρισμό των παραλίων Λούρου και Διόνι καθώς και του τοπικού διαμερίσματος Ευηνοφορείου. Ολοκληρώθηκε την Κυριακή με το καθαρισμό των ακτών του Μεσολογγίου, Τουρλίδα, του Τελικού Βόρεια Παραλία και της Σταμνάς Μπάνια Σταμνάς καθώς και μέρους της πόλης του Μεσολογγίου. Τέλος, εθελοντική ομάδα Εβιτών προχώρησε στο καθαρισμό του βυθού του λιμανιού της πόλης.